Συνεχίζεται παγκοσμίω η διασπορά του κορονοϊού, όπω είπε ο εκπρόσωπο του Υπουργείου Υγεία, καθηγητή λοιμοξιολογία Σωτήρης Τιόδρα, ο οποίο ανακοίνωσε τη Δευτέρα 16 Μαρτίου 21 νέα κρούσματα στη χώρα μα. Στην Ελλάδα τα κρούσματα έφτασαν τα 352 συνολικά, σύμφωνα με τον κύριο Τσιόδρα, ενώ τα περισσότερα επιβεβαιωμένα κρούσματα βρίσκονται στην Αθήνα. Δέκα άνθρωποι έχουν πάρει ήδη εξιτήριο από το νοσοκομείο. Ανακοινώνουμε 21 νέα επιβεβαιωμένα κρούσματα της νόσου στη χώρα μας. Ο συνολικός αριθμός κρούσματων ανέρχεται σε 352. 51 κρούσματα είναι απροσδιόριστης πηγής μετάδοσης. 65 ασθενείς νοσηλεύονται, εκ των οποίων οι 9 είναι διασωληνωμένοι σε νοσοκομεία της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης και των Πατρών. Περίπου 50 λεπτά διήρκησε η τηλεδιάσκεψη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης Αλέξη Τσίπρα εν το μέσο της πανδημίας του κορονοϊού και των έκτακτων μέτρων που έχει λάβει η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της. Στη διάρκεια της συζήτησης ετέθησαν επιτάπητος όλες οι εξελίξεις για τον κορονοϊό, τα μέτρα που έχει λάβει η κυβέρνηση, τα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας και της ενίσχυσης των επιχειρήσεων, ενώ με δική του ατζέντα και προτάσεις μέτρων συμμετείχε στη τηλεδιάσκεψη ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Σύμφωνα με την κυβερνητική ανακοίνωση, ο κ. Μητσοτάκη ενημέρωσε τον κ. Τσίπρα για το κυβερνητικό σχέδιο. Απάντησε στι ερωτήσει του και τόνισε ότι οποιαδήποτε επικοδομητική πρόταση για την αντιμετώπιση τη κατάσταση είναι καλοδεχούμενη. Τόσο από τον ίδιο, όσο και από τα αρμόδια Υπουργεία. Και οι δύο τόνισαν τη σημασία του μηνύματο Μένουμε σπίτι.